Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ τόνισε ότι τα προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλα. Υπάρχει το ζήτημα των βιβλίων, των ελλείψεων εκπαιδευτικών, της υποχρηματοδότησης της παιδείας, τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα της εργασιακής εφεδρείας και υπογράμμισε ότι από το 2012 το πιθανότερο είναι πως το μέτρο θα αφορά και το χώρο της εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να μας αγγίζει σε πρώτη φάση στους 30.000 υπαλλήλους που θα εγκαταλείψουν στην πραγματικότητα το δημόσιο τους επόμενους 3 μήνες, είναι δεδομένο ότι θα επιχειρηθεί να αποχωρήσουν εκπαιδευτικοί το 2012, όταν υπολογίζεται ότι ο αριθμός των απολυθέντων δημοσίων υπαλλήλων θα φτάσει τις 100.000. Εμείς ως Ομοσπονδία δηλώνουμε κατηγορηματικά αντίθετη σε αυτή την εξέλιξη. Δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε να χυθεί αίμα στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη και δεν την αποδεχόμαστε, όπως και να έχει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλούμε τους συναδέλφους να στείλουν ένα πρώτο μήνυμα στους υπερεθνικούς δανειστές μας που επιβάλλουν αυτή την πολιτική, ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Καλούμε τους συναδέλφους αύριο και στις 19 του μήνα να κλείσουν τα σχολεία, να στείλουν ένα μήνυμα αντίστασης στην πολιτική της Τρόικας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.